Τι κάνουμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο. Ναι, σε γενική γραμμή θα παρατηρώ. Κοίταξε, πρέπει ο Χρήστος Ρέλης και γενικότερα το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού να κάνουν έτσι αρκετή δουλίτσα για να ξεριζωθούν, να το πω έτσι, όλες αυτές οι παθογένειες και όλες αυτές οι αδυναμίες που έχουν μείνει από εποχής Ράντονιτς, έτσι. Το λέω αυτό γιατί και χτες, ας πούμε, στο κακό κομμάτι του Παναθηναϊκού ήταν σαν να βλέπεις την ομάδα όπως έπαιζε επί Ράντονιτς. Mm-hmm. Ήταν όντως βελτιωμένος, είχε έτσι κάποια καλά σημεία. Για 28-29 λεπτά ήταν μέσα στο παιχνίδι, αλλά εκεί στο 51-51, εάν δείτε πάλι τις επιθέσεις της ομάδας, θυμηθείτε λίγο τον Παναθηναϊκό Πειράντολ, που ο καθένας έπαιρνε την μπάλα και έκανε ό,τι του κατέβει, έτσι. Οπότε, ειδικά όταν παίζει με μια τέτοια ομάδα, που βέβαια τα ψέματα Μονακό είναι ομάδα, πρέπει το Final Four, έτσι, μην αγκριβόμαστε πίσω από το αθλό μας, είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ αθλητική ομάδα, λέγαμε και χτες, εδώ μαζί το λέγαμε, ότι θα πρέπει να ξαναματήσει την αθλητικότητα, θα πρέπει να προσπαθήσει τουλάχιστον να αλλάξει τα rebound. Δεν έκανε κάτι από τα δύο. Έτσι, δεν μπορούσε να αλλάξει τα αμυντικά rebound. Έχασε πολλά αμυντικά. Έδωσε πολλές δεύτερες ευκαιρίες στη Μονάκο και το πλήρωσε αυτό. Ναι, και πρέπει ο Παναθηναϊκός σίγουρα να, έτσι αυτό που είπε και πριν, να αλλάξει αυτό το κομμάτι που αφορά μια νοοτροπία η οποία έχει μείνει από τον Ράντονιτς. Κοίταξε, συμφωνώ, σίγουρα... σε γενικές γραμμές συμφωνώ, Γιώργο. Έτσι, ναι. Αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός κατέβηκε χωρίς το νούμερο 2 και νούμερο 3 ψηλό. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι, κατέβηκε το χωρίς το βασικό του playmaker. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή όταν θολώνει το μυαλό, γιατί μιλάμε απέναντι σε μια αθλητική ομάδα, κάποια στιγμή θολώνει το μυαλό, μπλοκάρει την επίθεση λογικά και ξαφνικά το παιχνίδι από εκεί που είναι στο χέρι σου, στου 8, στου 6 πόντου, πάει στου 20 και χαιρετά. Δεν είναι όμως. Δεν το πάθε ο Παναθηναϊκός όπως το πάθαινε τα προηγούμενα παιχνίδια. Εχθές είχε ένα ψηλό στη διάθεσή του και αυτός ήταν ένας πολύ κακός Παπαγιάννης πάλι. Δηλαδή, ήταν, πώς να το πω, ήταν. Είναι κόντρα. Τα στοιχεία του παιχνιδιού ήταν κόντρα στο Σερέλ για να κρυθεί για το τι ακριβώς είχε σχεδιάσει για το μάτσο αυτό. Εγώ αυτό λέω, δεν λέω κάτι περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Προς το δεν είναι καλά, δεν κράζω το Σερέλ. Έτσι, ναι. Σε αυτό λέω ότι ο άνθρωπος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά αυτό το διάστημα και προσπαθεί πραγματικά, το λέω, να. Να βελτιώσει και να δώσει πράγματα στην ομάδα. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι στο κομμάτι, πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός για 29 λεπτά, ήταν 28-29 λεπτά και του είχε στα μάτια την Μονακό, έτσι. Ήταν ισοπαλία το μάτς, δεν την άφησε να ξεφύγει. Σε αυτό το εκεί που χάλασε το κλίμα ήταν όταν χάλασε το παιχνίδι, ήταν όταν άρχισαν πάλι αυτές οι επιθέσεις που ο καθένας παίρνει την μπάλα και δεν έχει... Ναι, ναι, ναι. Λογική. Τώρα για τον Παπαγιάννη, επειδή το ανέφερες. Πάλι όμως ο Παπαγιάννης, θα κάνουμε την ίδια κουβέντα. Κατέβαινε και ανεβοκατέβαινε στο γήπεδο χωρίς να παίρνει μπάλα, χωρίς να τον εκμεταλλεύονται οι συμπαίκτες του. Είναι η ίδια κουβέντα που κάνουμε συνέχεια. Όσο ο Παπαγιάννης μένει εκτός παιχνιδιού και εκτός κλίματος αγώνα, τόσο πιο. Μα για να αξιοποιηθεί ο ψηλός θέλει καλή δημιουργία. Πότε είχε καλή δημιουργία ο Παναθηναϊκός φέτος για να έχει τώρα? Πότε, ακριβώς. Ναι. Ο Ολυμπιακός στο μάτς με την Μπαρτσελόνα έκανε 14 ασίστ και θεωρήθηκε πρόβλημα. Οι 14 ασίστ του Ολυμπιακού θεωρήθηκαν πρόβλημα. Κάνει 14 ασίστ το Παναθηναϊκός σε κανένα μάτς? Όχι. Και ξέρεις, έχει κάνει 13 με το ζόρι επειδή στο τέλος. Ναι. Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Οπότε τι συζητάμε. Απλά το λέω γιατί ειδικά για τον Παπαγιάννη χθες θα μπορούσε, αν έχεις 2-3 φάσεις προς το τέλος που πέρασε μπάλα κοντά στο καλά, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός χθες. Εντάξει, δεν έχει το αντίπαλο δέον, να το πω έτσι, από τη Μονάκο ο Παπαγιάννης. Θα μπορούσε να τους περάσουν 2-3 μπάλες. Δύο-τρεις άλλοι ούπ να καρφώσει, ας πούμε. Για να μπει στο μάτς πιο ζεστά, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό λέω μόνο. Σίγουρα ήταν σημαντικές οι απουσίες, το συζητάμε. Και φάνηκε κιόλας. Θα παίξουν τον Αστέρα κανένας από τους δύο? Όχι. Από τους τρεις, όχι, Όχι. Ο Walters, δεν ξέρω τώρα είναι ο Walters, αν θα είναι διαθέσιμος, γιατί... Εντάξει, έχει το λιγότερο σοβαρό πρόβλημα. Να πούμε ότι η ομάδα τώρα θα κάνει προπόνηση στη Γαλλία. Mm-hmm. Και θα επιστρέψει βράδυ. Οπότε είναι και αυτό ένα ζήτημα. Κατά πόσο θα είναι κουρασμένοι για το αυριανό παιχνίδι. Αλλά δεν νομίζω ότι ειδικά οι ψηλοί δεν υπάρχει θέμα επιστροφής τους σε αυτό το μάτς. Mm-hmm.
Για τον Wolters, επειδή εντάξει, ήταν, έκανε και μέρος προπόνησης πριν, από, πριν να αναχωρήσει από στην Ελλάδα. Ίσως είναι διαθέσιμος, ναι. Ναι, ίσως είναι τέλος πάντων στην 12 και βλέπουμε. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά.